κύριου Κοτζιά τώρα. Ξέρεις, κύριε Παπαδάκη, η Ένωση Κεντρών είναι ξεκάθαρο και το έχουμε πει ότι είμαστε ίσως και το μόνο κόμμα το οποίο θεωρούμε ότι το όνομα είναι η επιτομή του αθλητροδισμού. Ούτε η Νέα Δημοκρατία το θεωρεί ότι το όνομα σαν όνομα γιατί παγώθηκε είναι ο Κοτζιάς το πρόβλημα. Ούτε το Πασόκ, ούτε το Ποτάμι, ούτε κανείς. Εμείς ξεκινάει και τελειώνει στο όνομα. Η συμφωνία είναι κατάπτυστη και πάνω σε αυτό πορευόμαστε και οδεύουμε σαν Ένωση Κεντρών με στόχο να τα ακυρώσουμε. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε τον άνθρωπο, έχουμε μια κυβέρνηση καταρχάς που βρίσκεται σε αποδρομή, αυτό πιστεύουμε εμείς, και ένα δύναμο πρωθυπουργό. Έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο κύριος διαπραγματευτής αυτής της συμφωνίας και δέχεται στήριξη ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν εγγύηση για να μην έρθει αυτή η συμφωνία ποτέ στη Βουλή, πηγαίνει στην Αμερική και έχει τελείως διαφορετική πολιτική και απόψεις. Ως υπουργός εξωτερικών στην ουσία πήγε στην Αμερική και όχι υπουργός άμυνας. Στηρίζεται ο άνθρωπος ο οποίος προφανώς για την καρέκλα κρατάει στο χέρι την κυβέρνηση και βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα να τα βλέπουν οι ξένοι. Δεν είναι τυχαίο, οι ξένοι τα βλέπουν όλα αυτά. Βγαίνουν και στηρίζουν τον κύριο Κοτζιά γιατί προφανώς εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα τα δικά τους. Πήγαινε προς αυτή την πλευρά και στο τέλος της ημέρας έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η καρέκλα και το δεύτερο πράγμα είναι ότι ο δρόμος για τις εκλογές έχει ανοίξει για τα καλά. Και πολύ πιθανό άμεσα να έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την κίνηση Πράτο, η οποία συνεδριάζει. Είναι τρεις βουλευτές, ο κύριος Τόσκας, η κυρία Γενιά και ο κύριος. Θα αρχίσουμε να ψάχνει η κυβέρνηση νέα κουκιά να βρίσκει για ψήφους. Και θα πάει να βρει και ψήφους εμπιστοσύνης. Ο κυβερνητικός προσανατολισμός από την ομάδα Πράτο. Θα συνεδριάσουμε σήμερα. Αυτό θα φανεί. Θα συνεδριάσουν. Δεν πρόκειται να διαβολήσουν. Γιατί να το ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, η καρέκλα είναι πολύ γλυκιά. Γιατί η καρέκλα μπορεί να κάτσουν και μια μέρα παραπάνω. Να μην υπάρχει.